Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε την μεταγραφή του Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σέργιος Ολιβέιρα, ο οποίος περνάει αυτήν την ώρα από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και κατόπιν αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Ο Σέργιος Ολιβέιρα βρίσκεται από το πρωί στην Ελλάδα, υποβάλλεται σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο εργασίας με τον Ολυμπιακό για 2 σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη 1 έτος. Ο Πορτογάλος κεντρικός μεσοεπιθετικός θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα και θα δηλωθεί στη λίστα που θα στείλει απόψε ο Ολυμπιακός στην UEFA, παίχτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της League Phase του Europa League. Ο Ολιβέιρα, στην πλούσια καριέρα του, έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Πορτογαλίας και εισάριθμα κύπελα με τη φανέλα της Πόρτο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το 2019 αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ, παίζοντας ως δανεικός στον Δικέφαλο του Βορρά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το 2022, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, κατέκτησε το Conference League παίζοντας ως δανεικός στη Ρώμα, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους πήρε μεταγραφή στη Γαλατασαράι από τους Ράκους. Με την Τζιμπομ πανηγύριζε 2 πρωταθλήματα Τουρκίας και κατά τη διετή παρουσία του εκεί έπαιξε συνολικά σε 58 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 6 γκολ και 7 assist. Βέβαια, ο Σέργιος Ολιβέιρα γνωρίζει πολύ καλά τον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι τον είχε αντιμετωπίσει ως αντίπαλο στο παρελθόν, τόσο ως παίκτης της Πόρτο όσο και ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Επίσης, οι παραστάσεις του σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητες, αφού έχει αγωνιστεί σε 28 παιχνίδια Champions League με Πόρτο και Γαλατά, ενώ ακόμη 9 παιχνίδια σε επίπεδο Europa League και άλλα 6 σε επίπεδο Conference League, χώρια τα προκριματικά. Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει η μεταγραφή του Σέργιου Ολιβέιρα στον Ολυμπιακό, λίγη ώρα αφού του είχε γίνει γνωστό πως ο Πορτογάλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική ομάδα για την αποζημίωσή του. Η δημοσίευμα από την Τουρκία ανέφερε πως βρέθηκε τελικά η λύση. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του Τούρκου δημοσιογράφου, αναφέρεται πως ο Ολιβέιρα έλυσε το συμβόλαιο του με τη Γαλατασαράι και θα λάβει 5,8 εκατομμύρια ως αποζημίωση. Εδώ φαίνεται το Twitter του Τούρκου δημοσιογράφου. Ο Σέργιος Ολιβέιρα συμφώνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό και το πρωί της ίδιας μέρας ήρθε στην Ελλάδα, που πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις και φαίνεται πως απομένουν μόνο τα τυπικά για να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια τη γνώμη σας για τον παίχτη. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe.